Νομίζω ότι η δημόσια πια κουβέντα από το πρωί αλλά και τις προηγούμενες ημέρες είναι τι θα γίνει με τα σχολεία, με την εκπαίδευση. Πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Πολλά ακούγονται ότι θα ανοίξουν τα λύκεια, η τρίτη λυκείου ή ενδεχομένως και όλα τα λύκεια. Και αυτό φαίνεται από μόνο του ως ένα οξύμορο σχήμα. Την ώρα που βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη σε αριθμούς έξαρση του φαινομένου, εμείς κουβεντιάζουμε για το άνοιγμα και των σχολείων. Άρα ουσιαστικά ολόκληρης της κοινωνικής δραστηριότητας, μια και στις υπόλοιπες περιοχές έχει ανοίξει και το λιανεμπόριο. Μιχάλη, τι λέει το ρεπορτάζ? Κώστα, η αλήθεια είναι όπως την περιγράφεις. Ενώ βρισκόμαστε στο πικ, τα είπαμε χθες και με τον κύριο Κοντεζαμάνη, ποια ήταν η όλη διαδικασία, ότι φοβούνται τα χειρότερα. Η κυρία Κεραμέως ουσιαστικά πιέζει πολιτικά να ανοίξουν ένα, τουλάχιστον τα σχολεία, τα λύκεια. Και θα ανοίξουν. 12 Απριλίου θα ανοίξουν οι τρεις τάξεις του λυκείου, με self-test που θα μοιραστεί στους μαθητές από τα φαρμακεία. Και από εκεί και πέρα σκέφτονται τι θα κάνουν με τα γυμνάσια και τα δημοτικά. Οι δικές μου πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι ότι θα ανοίξουν μάλλον μετά το Πάσχα, Κώστα. Χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επέκταση του σχολικού έτους, διότι λέει ότι καλύπτονται οι μαθητές από την τηλεκπαίδευση, αλλά για λόγους καθαρά ψυχολογικούς θα πάνε σε σχολεία μέχρι τέλη Ιουνίου για να βρίσκονται και κοντά στους μαθητές τους και για να νιώσουν στη σχολική έδωση. Άρα λοιπόν οι φίλοι γονείς και μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου να ξέρουν ότι 12 Απριλίου, Δευτέρα 12 Απριλίου, θα πάνε στα σχολεία με όρους όμως, έχοντας κάνει το self-test που θα έχει δοθεί από τα φαρμακεία. Με όρους. Άρα, αν το παιδί, ο μαθητής που πια μιλάμε για τον έφηβο στις τάξεις του Λυκείου, άνω των 16 ετών και μέχρι και καμιά φορά και 18, άρα, εάν δεν έχει κάνει το τεστ, τι γίνεται? Παίρνει απουσία, δεν μπαίνει στην τάξη? Η αλήθεια είναι ότι οι όροι που έχουν δοθεί προς τους, που θα έρθει εγκύκλειος μάλλον προς τους διευθυντές σχολείων, θα είναι αρκετά αυστηροί. Ναι, δεν θα μπορεί το παιδί να προσέλθει στην τάξη και φυσικά θα πάρει απουσία, γιατί θεωρητικά πρέπει να κάνει το τεστ το παιδί. Αν βρεθεί θετικό, το παιδί θα μείνει σε καραντίνα όπως και η οικογένειά του, διότι έτσι προβλέπεται για να μην κολλήσει τους άλλους και προφανώς δεν θα πάρει απουσία, όπως λέει η εγκύκλειος που θα έρθει σε λίγο στα σχολεία, δεν έχει έρθει ακόμα σχολεία. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνονται μετά το self-test, να γίνεται και μοριακό, ώστε να υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση ότι πράγματι πρόκειται προ για θετικό κρούσμα. Πάντως, Κώστα, να πούμε την αλήθεια ότι οι λοιμοξιολόγοι έδωσαν μεν το πράσινο φως, έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Παιδείας να αποφασίζει τι θα γίνει για τις βαθιά κόκκινες περιοχές όπως είναι η δική μας. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα πει αν η Κοζάνη και η Πτολεμαίδα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία. Αυτό δεν είναι κυβερνητική απόφαση. Και φυσικά, Κώστα, πολλοί φοβούνται. Εγώ μίλησα από το πρωί και με καθηγητές και με εκπαιδευτικούς. Φοβούνται ότι επειδή και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα τα σχολεία ήταν ένας λόγος διάδοσης, φοβούνται ότι και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα υπάρξει διάδοση μέσα στο σχολείο, τουλάχιστον μέσα στο μήνα Απρίλιο, γιατί από το Μάιο βλέπουν να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει και βεβαίως είναι σίγουρο ότι και μέσα από τα τεστ κάποιοι θα βγουν θετικοί, ενδεχομένως κάποιοι θα μπουν σε καραντίνα. Άρα, παράλληλα με τη διαζώση σε εκπαίδευση, προφανώς θα συνεχιστεί και τηλεκπαίδευση για τους μαθητές, για τον αριθμό αυτών των μαθητών που είτε θα βγουν θετικοί, είτε στην διάρκεια της φίτησης στη διαζώση σε εκπαίδευση θα παρουσιάσουν κάποια θετικότητα στον ιό. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες γι' αυτό, Κώστα, δηλαδή με την έννοια ότι θα πρέπει η αίθουσα να έχει εξοπλιστεί με κάμερα και οπτικοακουστικό εξοπλισμό για να μπορέσουν και οι μαθητές που δεν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν το σχολείο λόγω του κορονοϊού να εκπαιδευτούν, να τηλεεκπαιδευτούν. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα πρέπει ήδη τα σχολεία, όπως και πέρσι που είχε γίνει, να έχουν ήδη τον εξοπλισμό τους με όλα αυτά τα παρελπόμενα που υπήρξαν τότε, καταλαβαίνεις, περί προσωπικών δεδομένων, περί ελέγχου. Αν πρέπει να βλέπουμε τον εκπαιδευτικό, αν πρέπει να βλέπουμε τους μαθητές και όλη αυτή η κουβέντα που δεν έβγαλε πουθενά. Ας το αφήσουμε αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Την ίδια ώρα πάντως και για εμάς εδώ στην περιοχή μας, ξαναπέφτει στο τραπέζι το άνοιγμα του λιανεμπορίου, έτσι δεν είναι? Ήδη κουβεντιάζουμε και μάλιστα η κυβέρνηση λέει ότι ενδεχομένως, αν όχι τη Δευτέρα, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να μας ξανανοίξουν. Είναι ένα πισωγύρισμα. Μέσα σε 2-3 μέρες φαίνεται ότι πήραμε μια απόφαση την οποία παίρνουμε πίσω. Ακριβές και αληθές αυτό που λες, Κώστα, είναι ότι επειδή πρόκειται για αναπροσαρμογή, ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε δηλαδή στη Βουλή? Ότι θα αναπροσαρμόσουμε κάποια μέτρα για να μπορεί να λειτουργήσει έστω και με κάποιο τρόπο η αγορά. Αυτό λοιπόν γίνεται παρά το γεγονός ότι και η Αθήνα βρίσκεται σε βαθύ κόκκινο, δεν έκλεισε η Αθήνα το λιανεμπόριο, υπάρχει το click away. Γι' αυτό το λόγο, πατώντας την περίπτωση των Αθηνών, να πατήσει
και η περίπτωση Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μέσα στην οποία είναι και η Πτολεμαΐδα, και η Πτολεμαΐδα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ βάναυσα το τελευταίο διάστημα από το βαθύ κόκκινο. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι ναι, μεν αυτό θα το ακούσουμε την Παρασκευή από τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά επειδή έχω πληροφορήσει ότι ο κύριο Χαρδαλιά θα μα επισκεφτεί, θέλει να δει διαδοζώσει ποια είναι η κατάσταση. Τι πιστεύουν, Κώστα, ότι υπάρχει, γιατί υπάρχει πρόβλημα μεγαλύτερο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη σε σχέση με την άλλη Ελλάδα? Κάτω στην Νότια Ελλάδα οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, οπότε πολλές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και σε ανοιχτούς χώρους, με ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά παράθυρα. Εδώ εμείς ακόμα έχουμε κρύο. Δηλαδή, χθες στην περιοχή της Ορδάς, από ό,τι με ενημέρωσαν, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι και μείον 1 βαθμό Κελσίου. Εδώ στην Κοζάνη, με το πρωί που σηκώθηκα εγώ, είχε 0 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολη διαδικασία. Και τις επόμενες ώρες μπορεί και να έχουμε και ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, γιατί φαίνεται ένα μικρό κύμα να μας πλήξει αύριο και ίσως και μεθαύριο. Έτσι, αυτό που βγάζει πάντως είναι το ότι, και το δικό μου ρεπορτάζ λέει, ότι υπήρξε μια ισχυρότατη πίεση, πολιτική πίεση, όχι στο υγειονομικό κομμάτι, πολιτική πίεση κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση παίρνει την απόφαση πίσω. Και υπάρχει και διχόνοια μεταξύ υπουργών, Κώστα. Αυτό εγώ που ενημερώνομαι από συναδέλφους πολιτικούς συντάκτες και οικονομικούς συντάκτες, είναι ότι σε κατηδίαν συζητήσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης θα ρίχνει στον Χρήστο Σταϊκούρα, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα ρίχνει στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξ αφορμής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όλα αυτά που έχει τραβήξει και η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ναι, μεν πρέπει να βοηθηθούν οι περιοχές, αλλά εγώ δεν έχω το οικονομικό κομμάτι, το γαρτζιλίκι μπορούμε να πούμε, το έχει ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο Χρήστος Σταϊκούρας έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις περιοχές τα έταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, οπότε και αυτός πρέπει να βρει τα κονδύλια για να αποδώσει, γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά να το στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν αρχίσει οι πρώτες κόντρες και τα πρώτα μαχαιρώματα μεταξύ υπουργών, εξ αφορμής της δικής μας περίπτωσης, όχι τόσο της Θεσσαλονίκης και της Αχαΐας. Και το ζήτημα είναι πού θα καταλήξει αυτό, διότι οι επιχειρηματίες και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα έχουν τρομερό πρόβλημα επιβίωσης. Και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει, Κώστα, δεν ξέρω αν σου το λένε και εσένα. Εμένα μου λένε εδώ στην Κοζάνη πάντως ότι δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν γιατί κόβουν ρεύματα, κόβουν ΕΦΚΑ, κόβουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν. Με το ρεύμα, ειδικά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί πολλές επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καταστρέφονται και προϊόντα τα οποία τα είχαν στα ψυγεία. Η εστίαση έχει τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Όχι τόσο πολύ στο το πόση ρευστότητα πρέπει να δώσουν στις επιχειρήσεις μας, αλλά τουλάχιστον να παγώσουν τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν οι επιχειρήσεις μας, είτε πρόκειται για ΔΕΚΟ είτε πρόκειται για ΕΦΚΑ. Κάτι να γίνει, Κώστα, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Αν και εγώ θα έλεγα το πάγωμα μπορεί να παρατείνει το πρόβλημα και να μην το λύνει, γιατί όταν θα ξεπαγώσει θα είναι πρόβλημα και θα πρέπει να το ικανοποιήσεις. Και φοβάμαι ότι και ακόμη και στην επανεκκίνηση αυτό το πρόβλημα θα είναι δύσκολο και δύσκολο στη λύση του. Μιχάλη Γραφιώτη, αν ολοκληρώσαμε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι, ολοκληρώσαμε. Νομίζω ότι η Παρασκευή θα έχουμε τα νεότερα που είπες για το λιανεμπόριο και εγώ ελπίζω ότι θα ανοίξει έστω και με click away στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και τουλάχιστον να πάρουν μια ανάσα οι εμποροί, όχι ότι θα λυθεί το πρόβλημα, να πάρουν μια ανάσα, γιατί δεν γίνει να έχουν και κλειστές επιχειρήσεις. Αυτό είναι απάνθρωπο. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μιχάλης Γραφιώτης.